Αύριο ο Νίκος Δένδιας, κυρίες και κύριοι, μεταβαίνει στη Λιβύη, όπου θα έχει υψηλόβαθμες συναντήσεις. Σήμερα, Αλεξία Τασούλη, καλό μεσημέρι, βρίσκεται στη Ρώμη, στο επίκεντρο το παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο. Καλό μεσημέρι και η σημερινή του συνάντηση με τον Υπουργό Εξωτερικών της Ιταλίας και αύριο επίσκεψη του, όπως είπες, στη Λιβύη συνδέονται, καθώς η Ιταλία είναι μια χώρα που έχει ισχυρά οικονομικά συμφέροντα στη Λιβύη. Ο Ιταλικός ενεργειακός κολοσσός Eni έχει υπογράψει συμφωνία δισεκατομμυρίων με την Εθνική Εταιρεία Πετρελαίου της Λιβύης για εκμετάλλευση τάσματος στη λιβική περιοχή. Επομένως, το τουρκολιβικό μνημόνιο και όλες οι εξελίξεις στην περιοχή αναμένονται να βρεθούν στο επίκεντρο των συνομιλιών που έχει αυτή την ώρα Νίκος Δένδια με τον Νεταγιάννη, τον Υπουργό Εξωτερικών της Λιβύης, της Ιταλίας, και με αυτό το διπλωματικό χαρτί θα μεταβεί αύριο στην Βεγγάζη, όπου θα έχει συνάντηση με τον πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων, τον Ακύλα Σάλεχ, και με τον στρατάκι Χαφτάρ. Θυμίζω, Λίνα, ότι αυτή η επίσκεψη του κυρίου Δένδια είχε ακυρωθεί για να βληθεί στις 24 Οκτωβρίου, ενδεικτικό της ισχυρής επιρροής που έχει η Άγκυρα στην Τρίπολη. Γι' αυτό και μέχρι την τελευταία στιγμή το πρόγραμμα του κυρίου Δένδια είναι υποδιαμόρφωση. Σε ευχαριστώ πολύ.